Και ο κύριος Νίκος Καλασόπουλος στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αχαΐα, έτσι, εκλέγεστε κι εσείς. Εκλέγεστε. Ευτυχέστατος μπήκε μέσα. Όχι, και πήγε και πολύ καλά. Και ο ίδιος πήγε πολύ καλά. Πήγε... Εμείς έχουμε μια διαφορετική. Το ξέρω, αλλά πήγε καλά και το κουκουέ έγινε. Αλλά και εσείς πήγατε καλά. Λειτουργία. Το ξέρω, αλλά πήγατε καλά κι εσείς. Να τα λέμε τώρα. Εντάξει, γνωριζόμαστε, δεν είναι κακό. Συγγνώμη, πλακώστε μεταξύ σας για τους σταυρούς. Γιατί, εμείς πάμε με συγκεκριμένα. Α, όχι, ρωτάω. Γιατί στα άλλα πλακώνατε, γίνεται χαμός. Οργανωμένα λειτουργεί το κόμμα, δίνουν μια κατεύθυνση και από εκεί και πέρα. Ο καθένας που μας ψηφίζει. Λοιπόν, κύριε Καθανασόπουλε. Μια χαρά πήγατε. Τώρα επαναπαυτείτε στις δάφνες σας εκεί, ωραία είναι. Μα δεν υπάρχει κανένα περίπτωση επανάπαυσης. Το λέω γιατί το λέω. Γιατί βεβαίως το αποτέλεσμα των εκλογών, κύριε Καμπουράκη, δεν διαμορφώνει την προεκλογική περίοδο. Ναι. Έτσι. Και άρα αυτή η τάση συντηρητικοποίηση που φαίνεται, έτσι, ευθύνεται ακριβώς και στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, που επί της ουσίας ήταν συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, και ενώ υπάρχουν αντικειμενικά οι δυνατότητες να γίνει κυβέρνηση, πάμε πάλι σε νέες εκλογές. Σε μια προσπάθεια ακριβώς καιροσκοπική πολιτική κίνηση είναι αυτή, επιτρέψτε μου τον όρο, γιατί για να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν ακόμη περισσότερο, έτσι, μια λαϊκή δυσαρέσκεια η οποία υπάρχει, στα αδιέξοδα πλαίσια του συστήματος. Και από αυτή την άποψη η ισχυροποίηση του ΚΚΕ ήταν αποτέλεσμα όλης της προηγούμενης περίοδου των αγώνων που έδωσε το ΚΚΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα αυξάνει πολύ περισσότερο τη δύναμή του. Στο λεκανοπέδιο Αττικής αναδεικνύεται σε τρίτο κόμμα που έγιναν σημαντικοί αγώνες στο προηγούμενο διάστημα. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω συσπήρωση σήμερα με το ΚΚΕ, γιατί ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα ποιος θα ασκήσει ουσιαστική αντιπολίτευση από τη σκοπιά της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και μέσα, αλλά πολύ περισσότερο έξω από τη Βουλή. Να ρωτήσω γιατί κάτι. Γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και η νέα κυβέρνηση δεν θα αποφύγει την κλιμάκωση της επίθεσης. Δεν είναι και μια παταγώδης αποτυχία της απλής αναλογικής? Όχι του συστήματος. Στους εκφραστές της εννοώ, που θα μπορούσαν να την εφαρμόσουν και δεν εφαρμόζεται απλά. Προσέξτε, το εκλογικό σύστημα τι είναι? Είναι καταγραφή όσο το δυνατόν καλύτερης αποτύπωσης ή χειρότερης αποτύπωσης μιας τάσης που υπάρχει στο εκλογικό σώμα. Από εκεί πέρα όμως, και με την απλή αναλογική θα μπορούσε να γίνονταν κυβέρνηση. Όταν έχεις πάνω από 70% συμφωνία... Ναι. Του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν το πιστεύω σύστημα. Εσείς το έχετε προμετωπίδα. Εμείς το έχουμε από ποια άποψη? Από την άποψη να περνάνε στο δυνατόν λιγότερο οι εκβιασμοί, τα απειλητικά διλήμματα και να υπάρχει μια στο δυνατόν πιο καλή αποτύπωση των διαθέσεων. Γιατί ακριβώς αποδυναμώνει τα διλήμματα. Όσο περισσότερο πλειοψηφικό είναι ένα εκλογικό σύστημα, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχουν τα διλήμματα δεν να υπήρχε επηρεάσουν. Μια δυνατότητα εδώ. Σε αυτό που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρξει μία, εντάξει, μπορεί να μην βγαίνει αριθμητικά τώρα, αλλά στο προεκλογικό τοπίο τουλάχιστον, να υπάρχει μία δυνατότητα συνεργασίας και εφαρμογής του συστήματος στην πράξη. Κύριε Στάθη, το ξέρετε πολύ καλά, το ΚΚΕ το έχει τονίσει από την πρώτη στιγμή και ήταν βασικό κριτήριο και της ψήφου που έδωσε ο κόσμος στο ΚΚΕ και της ισχυροποίησής του. Ότι είχε με σαφήνεια, καθαρότητα και χωρίς καμία ταλάντευση δηλώσει ότι δεν θα συμμετέχει, δεν θα στηρίξει ότι θα δείξει ανοχή σε καμία κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί ακριβώς το πρόγραμμα του ΚΚΕ, η πρόταση εξουσίας την οποία έχει, είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση κινείται από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, βλέπουμε μια σύμπλευση αυτών των κομμάτων στις στρατηγικές επιλογές, πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ταμείο Ανάκαμψης και τα προαπαιτούμενα, τα αντιλαϊκά που έχει, Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας και η δημοσιονομική πειθαρχία, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. ΝΑΤΟ και υποχρεώσεις της χώρας μας από αυτό. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέμε εμείς με πολύ μεγάλη σαφήνεια, ότι από τη στιγμή λοιπόν που η πολιτική αυτή, η αντιλαϊκή θα συνεχιστεί, είναι προς όφελος των λαϊκών δυνάμεων, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας, να συσπηρωθεί ακόμη περισσότερο με το ΚΚΕ. Και αυτές οι δυνατότητες που άνοιξε το αποτέλεσμα, να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες. Γιατί έχει ανάγκη από ένα ισχυρό κίνημα ο λαός την επόμενη μέρα, μετά και τις άλλες εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν. Επειδή η πολιτική της κυβέρνησης θα είναι βαθύτατα αντιλαϊκή. Ενδιαφέρουσες λέτε. Θα το πω αυτό που είπα χθες
Πες. Οι Κινέζοι λένε σε καταργέμαι να ζήσει σε ενδιαφέροντες καιρούς. Λοιπόν, ελάτε κύριε Καραδάσοπλη για να κλείσουμε. Ενδιαφέροντος όντως είναι όντως. Το επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά όχι για την, επειδή προσπαθούν εδώ πέρα και ιδιαίτερα να αεροποιήσει την κατάσταση. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και δεν το λέμε εμείς ως ΚΚΕ. Το λένε πρώτα απ' όλα όλοι οι διεθνείς συμπεριεριστικοί οργανισμοί. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΩΣΑ, η αβεβαιότητα. Θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, θα λυθούν τα θέματα. Η αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ περισσότερες. Η νέα καπιταλιστική κρίση είναι πρωτοθυρών. Η αύξηση των επιτοκίων δυσκολεύει ακόμη και αυτούς τους συχνούς ρυθμούς ανάκαμψης, πέρα από τη δυσκολία στην εξυπηρέτηση των λαϊκών στρωμάτων. Το νέο σύμφωνο σταθερότητας θα βάζει ακόμη περισσότερους φραγμούς και όρια στη δημοσιονομική πολιτική. Θα εξαθλιώνει ακόμη περισσότερο τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη, ποιο πρέπει να είναι το κύριο μέλημα. Είναι πώς ακριβώς σε αυτή την κατάσταση που έρχεται μπροστά μας και σε μια προσπάθεια τα άλλα κόμματα να προσπαθήσουν να εγκλωβίσουν τον κόσμο, καλλιεργώντας ψευδεπίγραφες διαχωριστικές γραμμές, πώς θα διαμορφωθεί ένα ισχυρό αντίπαλο δέος που να έχει αποκούμπει ο λαός για την επόμενη μέρα. Γιατί θα χρειαστεί ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα. Ό,τι επιτεύχθη το προηγούμενο διάστημα, κύριε Καμπουράκη, στο λιμάνι του Πειραιά, με τους εργαζόμενους στην Κόσκο, συλλογικές συμβάσεις, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, στην eFood, δεν έγινε από καμία κυβερνητική πολιτική. Έγινε από τη δράση των εργαζόμενων με την πρωτοπόρα στάση του ΚΚΕ. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν.